τα υλικά μας, γιατί αυτή η συνταγή μπορεί να είναι πεντανόστιμη, μπορεί να είναι εύκολη, αλλά έχει αρκετού τσικά υλικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με και τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε για το παντεσπάνι 5 αυγά, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 2 βανίλιες, 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι baking powder. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 150 ml νερό, 150 γραμμάρια ζάχαρη, φλούδα από ένα λεμόνι. Για τη κρέμα θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 100 γραμμάρια corn flour, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 3 βανίλιες, 60 γραμμάρια βούτυρο, 1 κρόκο αυγού. Και για το γλάσο θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια ψιλοκομμένη κουβερτούρα, 150 ml κρέμα γάλακτος και 20 γραμμάρια βούτυρο. Χαίρομαι που το απολαμβάνεις, Ελεονόρα μου. Χαίρομαι που το κρυφοτρώει η Νατάσα μας. Έχω μπροστά μου πόσες κάμερες, πραγματικά δεν είχα πρόθεση, γιατί λέει τα υλικά είναι νεκταρία. Ναι, δεν είναι κάτι να κάνεις. Ιερή στιγμή και όλα τα υλικά που μόλις τώρα είπαμε θα τα βρείτε βέβαια και στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, που ούτως ή άλλως μας συνοδεύουν και το καλοκαίρι με τις ανάγκες και τις γεύσεις του καλοκαιριού, πάντα με μεγάλη φρέσκια δόση από Ελλάδα, από τους παραγωγούς της χώρας μας, ελληνικά προϊόντα, προϊόντα της ιδιωτικής ετικέτας επιλογή. Έχει τα πάντα για να σας λύσει τα χέρια και να σας βοηθήσει να κάνετε υπέροχες συνταγές. Σωστά. Και σήμερα να πούμε ότι έχουμε φτιάξει το γλυκό μας με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επιλογή μου, που θα βρείτε μόνο στα καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, που μπορείτε να βρείτε σε κάθε γειτονιά πια και ένα κατάστημα, έτσι. Και μπορείτε να πάτε και χωρίς πορτοφόλιο, όσοι έχετε και την κάρτα κλαμπ του Κρητικού. Γιατί ξέρεις ότι το κάτω μετατρέψει σε wallet, στο κινητό σου. Βέβαια, βέβαια. Το έχετε μέσα στο κινητό σας, περασμένο, τσαπ τσαπ κάνετε τα ψώνια σας στον Κρητικό, πληρώνετε με την κάρτα. Εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να σας πω ότι στο μίξερ έχω βάλει τα αυγά, τη ζάχαρη και τις βανίλιες. Θα πρέπει να αφήσουμε το μείγμα να χτυπηθεί πάρα πολύ καλά. Εμείς όμως τώρα για λόγο τηλεοπτικού χρόνου δεν θα το χτυπήσω πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να σας αφρατέψει, να φουσκώσει. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, θέλω τα αυγουλάκια να είναι παγωμένα από το ψυγείο κατευθείαν, θα τα βάλετε μέσα στο μίξερ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το μείγμα θα πρέπει να φουσκώσει πολύ καλά. Εγώ βέβαια θα το βγάλω τώρα πιο νωρίς, δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία, απλά επειδή έχουμε 3 στάδια σήμερα θα σας τα κάνω λίγο πιο γρήγορα, αλλά φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο site των σούπερ μάρκετ Κρητικός και να δείτε αναλυτικά, να διαβάσετε τη συνταγή. Ξαναλέω ότι εδώ δεν είναι το σωστό μείγμα, δεν πρέπει να είναι έτσι, θα πρέπει να σας γίνει φουσκωτό και ωραίο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω αλεύρι. Τη βλέπεις τη μικρή μου φίλη εκεί πέρα? Την είδα, την είδα. Θέλω ένα κομμάτι μόνο αυτό για εκείνη, σε παρακαλώ. Βέβαια, θα κεράσουμε και τη μαμά και τη μικρή. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω το αλεύρι, έχω ανακατέψει μέσα λίγο αλάτι και το baking powder και τώρα θα βάλουμε μέσα στο μείγμα. Αν θα κάνετε τη διαδικασία έτσι ακριβώς όπως σας λέω, θα είναι ένα φουσκωτό και αφράτο μείγμα, το οποίο θα ξεχυλίζει και εσείς θα ανακατεύετε απαλά από κάτω προς τα πάνω. Να σας πω ότι είναι αυτή η συνταγή, τη ρώτησα την νεκταρία, βρε αγάπη μου, αυτές τις συνταγές που τις βρίσκεις πάντα, και μου λέει αυτή η συνταγή και η πάστα αμυγδάλου είναι συνταγές που μου έκανε η μαμά μου. Ναι, για να καταλάβετε. Οι μαμαδίστικες. Ότι η νεκταρία φέρνει μαμαδίστικες, δοκιμασμένες, αγαπημένες συνταγές, όπου φέρουν από μόνες τους ούτως ή άλλως παράδοση. Βοηθάει και ο Κρητικός να υλοποιηθεί αυτή η παράδοση διαχρονικά. Έτσι. Και σας βοηθάει και όλες να υλοποιηθεί χωρίς να πάτε και στο σούπερ μάρκετ. Γιατί μέσα από το ηλεκτρονικό φυλάδιο μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας ηλεκτρονικά. Και το καλό είναι ότι δεν έχεις και ελάχιστη παραγγελία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε, α, θέλω ελάχιστη παραγγελία, 20 ευρώ για να το φέρω. Ό,τι πάρετε θα σας το φέρει στο σπίτι σας ο Κρητικός. Εμείς δεν έχουμε ελάχιστη παραγγελία και έρχεται και πολύ γρήγορα στο σπίτι σας. Λοιπόν, αφού λοιπόν είναι έτοιμο το μείγμα μας, θα βουτυρώσετε μία φόρμα, θα βάλετε αντικολλητικό χαρτί και θα βάλετε το μείγμα σας για να ψηθεί. Το αφήνω εγώ εδώ πέρα, γιατί εγώ εδώ σας έχω ήδη ένα έτοιμο παντεσπάνι. Το οποίο το έχω κόψει κιόλας με ένα τριωνωτό μαχαίρι, το έχω κόψει στη μέση. Και πάμε να συνεχίσουμε για να φτιάξουμε την κρέμα. Λοιπόν, για την κρέμα μας θα πάρουμε εδώ πέρα γάλα. Έχουμε και από επιλογή μου φρέσκο γάλα. Και υπάρχει βέβαια και light, θα βρείτε. Εσύ τώρα, πλήρες, ναι. Τη συνταγή με light πετυχαίνει. Και με light μπορείτε να το κάνετε. Έχω κάνει και με light και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τώρα θα βάλεις γάλα light στο γλυκό, αμήν να το φας φωτο σωστά. Δηλαδή... Λοιπόν, με καταλαβαίνεις, βρε Κρήτωνα. Ναι, εντάξει. Ή θα το φας, όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ πέρα βάζω το γάλα, τη ζάχαρη και εδώ έχω κρατήσει
περίπου 100-150 γραμμάρια γάλα, το οποίο το έβαλα σε ένα μπολ. Έχω βάλει μέσα ένα κρόκο αυγού και θα προσθέσω και 100 γραμμάρια corn flour. Θα τα ανακατέψω αυτά εδώ πολύ καλά έτσι. Και πριν ξεκινήσει να βράζει το γάλα, θα ρίξω μέσα και αυτό. Ενώ είναι το πολύ μήμα. Φρέσκο αυτό που έχει φτιάξει η Νεκταρία, δεν σας κρύβω ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό το γλυκό τρώγεται ακόμα καλύτερα τη δεύτερη μέρα που θα έχει πήξει κι άλλο η κρέμα. Θα έχει παγώσει. Θα έχει γίνει ένα. Θα έχει ποτίσει το παντεσπάνι με την κρέμα και θα είναι τέλειο. Να σας πω επίσης ότι εμένα, επειδή μου αρέσει να είναι σιροπιασμένο το παντεσπάνι, έχω κάνει εδώ και ένα σιροπάκι το οποίο σας έχω δώσει την αναλογία. Ναι, θα βάλετε να βράσει η ζάχαρη με το νεράκι και το. Λεμόνι. Εγώ το έχω κάνει ήδη για να μην καθυστερούμε. Εδώ περιμένουμε να πήξει η κρέμα μας. Βέβαια, κοιτάξτε. Δείτε πόσο ευχαριστώ είναι. Άρα, Νατάσα, μας βούτυξες μες στο κοκ. Λοιπόν, αφού θα πήξει η κρέμα μας, θα προσθέσουμε μέσα το βούτυρο. Τώρα δεν έχει πήξει, σας λέω, το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα για τηλεοπτικούς λόγους. Και τις βανίλιες. Αφού πήξει η κρέμα, γιατί εγώ σας έχω εδώ και έτοιμη. Φέρτε την εδώ, Ελεονόρα. Ναι, και έτοιμη κρεμούλα. Θα την τρως και με το κουτάλι, έτσι, γλυκά. Βέβαια. Λοιπόν, και δείτε εδώ. Η κρέμα, αφού πήξει, θα τη βάλετε σε ένα μπολ, θα την σκεπάσετε με μεμβράνη, θα την αφήσετε στο ψυγείο να παγώσει και στη συνέχεια θα ξαναχτυπήσετε στο μίξερ για να αφρατέψει. Λοιπόν, και πάμε τώρα να στήσουμε. Εν τω μεταξύ, Ελεονόρα, θέλω να μου βάλεις εδώ. Να βράσει κρέμα γάλακτος. Έχω ψιλοκομμένη σοκολάτα. Ναι, για να κάνουμε το γλάσο. Δες εδώ. Βέβαια, να σας πω κάτι. Η μαμά μου έκανε το γλυκό αυτό, το κοκ, μέσα στο ταψί, στο παντεσπάνι. Δεν το άνοιγε όπως το ανοίγω εγώ τώρα, σαν τούρτα. Και έβαζε από πάνω, μέσα στο ταψί, την κρέμα και από πάνω τη σοκολάτα. Δηλαδή, ήταν τελείως μαμαδίστικο. Εγώ τι σας το κάνω τώρα λίγο έτσι, λίγο πιο εντυπωσιακό. Να φαίνεται σαν να είναι και ένα μεγάλο κοκ, μια τούρτα. Βλέπεις εδώ, δες εδώ, Ελεονόρα. Και βάζουμε από πάνω το άλλο κομμάτι, θα βάλουμε και λίγο σιροπάκι. Το θέμα δεν είναι ότι θέλω να βλέπω, το θέμα είναι ότι θέλω να το τρώω. Αχ, αυτό είναι το ιδανικό, είναι λαχταριστό, είναι όταν παγώσει κιόλας, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Βάζουμε το σιροπάκι, θα αφήσουμε λίγο έτσι να ποτίσουμε το σιροπάκι. Μήπως βάλουμε τη σοκολάτα μέσα, θα ναι, έχει αρχίσει. Ναι, και τώρα δες εδώ. Έχω εδώ τη σοκολάτα, το βούτυρο. Για να δώσεις, στάθηκε. Μας καθυστερεί λίγο, δεν πειράζει, το βάλουμε στο πιο μεγάλο. Ωραία. Ουσιαστικά δημιουργούμε μία γκανάζ, την οποία είναι ίση ποσότητα η σοκολάτα με την κρέμα γάλακτος και λίγο το βουτυράκι μας και απλώνουμε πάνω στη σοκολάτα. Να το βράζει ζεστάθηκε, τώρα. Είναι έτοιμο. Θέλουμε να ζεσταθεί για να μπορέσει να λιώσει η σοκολάτα. Ωραία, βάζουμε και το βούτυρο. Είδες τι ωραίο γλυκό, εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά βλέπουμε στα ζαχαροπλαστεία αυτό το γλυκό, μας αρέσει πάρα πολύ, αλλά λέμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε και εμείς στο σπίτι μας. Κάτι να σε βοηθήσω να το πάμε. Ναι, εντάξει. Okay. Χρειαζόταν λίγο ακόμα το γάλα λιγάκι να βράσει. Το κρέμα γάλακτος να βράσει, αλλά δεν πειράζει. Εσείς θα μου κάνετε τη διαδικασία σωστά στο σπίτι. Και όπως σας είπα, μπορείτε να μπείτε και στο site στο σούπερ μάρκετ Κρητικός να βρείτε λοιπόν, τη συνταγή. Όταν αυτό το κάνετε, περιχύνεται από πάνω το κοκ και το βάζουμε ψυγείο. Και το βάζετε ψυγείο τουλάχιστον 2 ώρες. Να, εδώ αρχίζει η σοκολάτα. Αχ, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα το δείτε και θα είναι αυτό το αριστούργημα. Δεν μπορείτε να το γευτείτε, αλλά σας το υπογράφω εγώ, δεν σας έχω πει ποτέ ψέματα. Είναι μία μικρή αμαρτία, ένα μικρό έγκλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Νεκταρία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.